Η κυρία Μέη έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κυρία Μέη, δεν ξέρω αν προφτάσατε να δείτε τις ομορφιές του τόπου μας, γιατί πραγματικά ζούμε σε έναν πανέμορφο τόπο. Ο τόπος μας διαθέτει βουνά, θάλασσες, αρχαίο πολιτισμό. Είναι ένας τόπος που ο κάθε άνθρωπος θα ήθελε να ζήσει. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι αυτής της περιοχής αισθάνονται μια εισβολή. Αισθανόμαστε έναν εισβολέα να έρχεται να μας πάρει τα αυτονόητα, να μας πάρει τα νερά, να μας πάρει τον αέρα που αναπνέουμε, να μας πάρει τη γη. Για αυτά τα αγαθά, ο κόσμος της περιοχής είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί και να τα διεκδικήσει. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για αυτόν τον τόπο. Σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα και από μας ότι αυτές οι εταιρείες όπου έχουν πάει στον κόσμο έχουν σκορπίσει την καταστροφή. Πουθενά μα πουθενά στον κόσμο δεν υπήρξε εξόρυξη χρυσού και να γίνει αποκατάσταση της περιοχής. Σε κάθε μέρος του κόσμου όπου πάνε αυτές οι εταιρείες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν τεράστια προβλήματα γιατί θίγεται το μέλλον της τοπικής, της κάθε τοπικής κοινωνίας. Εμείς εδώ είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για αυτόν τον τόπο, να αγωνιστούμε για τα παιδιά μας, να αγωνιστούμε για τα εγγόνια μας. Θα ήθελα πολύ να σας παρακαλέσω, κυρία Μέη, ό,τι περνάει από το χέρι σας, βοηθήστε μας. Είναι πάρα πολύ κρίμα μια τέτοια περιοχή σαν τη Χαλκιδική να καταδικαστεί και να καταστραφεί. Η Χαλκιδική είναι ο τρίτος τουριστικός νομός στην Ελλάδα. Η Χαλκιδική δεν περιμένει από τα μεταλλεία του χρυσού. Η Χαλκιδική έχει τη θάλασσα, έχει τα ψάρια, έχει τις ελιές, έχει τα μέλια, έχει ασχολίες που ασχολούνται οι κάτοικοι. Που όλες αυτές οι ασχολίες δεν συνάδουν με μία μεταλλευτική δραστηριότητα. Εάν αυτό πραγματοποιηθεί, όλες οι άλλες δραστηριότητες είναι καταδικασμένες. Γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε και βέβαια τα βάζουμε με μία εταιρεία η οποία έχει απρόσιτα πλοκάμια της σε όλο τον κόσμο. Τα βάζουμε με μία κυβέρνηση η οποία θέλει σώνει και καλά αυτή την επένδυση. Αλλά επειδή πιστεύουμε όλοι εμείς τον αγώνα που κάνουμε, θα αγωνιστούμε. Θα αγωνιστούμε για να μείνουμε σε αυτόν τον τόπο, για να μην γίνουμε μετανάστες στον τόπο μας. Βοηθήστε όσο μπορείτε. Κάνουμε έκκληση σε όποιον μπορεί να μας βοηθήσει, εντός και εκτός της Ελλάδος. Βοηθήστε μας να σώσουμε αυτόν τον τόπο, να σώσουμε την πατρίδα του Αριστοτέλη, να σώσουμε την πύλη του Αγίου Όρους. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά.